Καλησπέρα σας. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ όλους τους παρευρισκομένους για την παρουσία τους. Να ευχαριστήσω τις φρικτορίες που για άλλη μια φορά είναι κοντά μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω ολόψυχα το Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου Λίνος, την επίτιμη πρόεδρο αγαπητότατη κυρία Όλγα Κανελοπούλου Νικοδήμου και φυσικά την εκλεκτή συνάδελφο, καθηγήτρια φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και πρόεδρο της Επιτροπής Φιλοσοφίας για την τιμητική πρόσκληση συμμετοχής μου σε αυτή την άκρος πραγματικά ενδιαφέρουσα ημερίδα. Το θέμα της δικής μου εισήγησης, Ηρόδοτος και Ευδαιμονία, αφορά στις απόψεις του μεγίστου ιστορικού της ελληνικής αρχαιότητας σχετικά με την Ευδαιμονία. Ο πατέρας της ιστορίας, ο Πάτερ Χιστόριε, όπως ακριβώς τον αποκαλεί τον Ηρόδοτο, ο Κικέρον στο έργο του «De Legibus περί νόμων» 1,5, κάνει λόγο στο πρώτο βιβλίο των ιστοριών του, κεφάλαια 29 έως 33, για το ταξίδι του Σόλωνος του Αθηναίου στη Σάρδης, την πρωτεύουσα του Λυδικού κράτους, και για τον διάλογό του με τον βασιλιά Κρίσο σχετικά με την ευδαιμονία. Ευδαίμον, ο ευδιακείμενος και διακείμενον έχων τον δαίμονα, δηλαδή τον Θεό κοντά του. Ευδαιμονία, ολβιώτης, ευδαίμον, όλβιος, ευτυχής, ευ και τύχη, είναι αυτό που λέμε σήμερα καλότυχος. Δεν έχει τόσο τη βαρύτητα που έχει το επίθετο ευδαίμον, το ουσιαστικό ευδαιμονία. Σύμφωνα λοιπόν με την ηροδότια αφήγηση, ο Σόλων κατά την δεκαετή αποδημία του επισκέφθηκε καταρχάς την Αίγυπτο και έπειτα τη Λιδία, όπου φιλοξενήθηκε από τον Κρίσο στο βασιλικό παλάτι και ξεναγήθηκε από τους υπηρέτες του στους βασιλικούς θησαυρούς. Στη συνέχεια, όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή, ο Κρίσος είπε στον Σόλωνα «Ξένε Αθηναίε, έχει φτάσει σε μας λόγος πολλής για σένα, για τη σοφία σου και τα ταξίδια σου, πώς δηλαδή λόγω της αγάπης σου για τη γνώση έχεις γυρίσει μεγάλο μέρος της γης για να το μελετήσεις. Τώρα όμως έχω τη σφοδρή επιθυμία να σε ρωτήσω αν ήδη γνώρισες κάποιον που να είναι πιο ευτυχισμένος από όλους». Ο Κρίσος ρωτούσε, ελπίζοντας ότι ο ίδιος είναι ο πιο ευτυχισμένος ανάμεσα στους ανθρώπους, ο δε Αθηναίος σοφός, χωρίς καμιά διάθεση κολακίας, απάντησε «Ο βασιλεύ, τέλων Αθηναίων». Σαστισμένος από την απάντηση ο Λιδός μονάρχης, τον ρώτησε με τι κριτήριο θεωρεί ότι ο τέλος ο Αθηναίος είναι ο πιο ευτυχισμένος. Ο δε Σόλων ανέφερε ότι ο τέλος μέσα σε μια ευημερούσα πόλη είχε καλά και άξια παιδιά, απέκτησε εγγόνια που έζησαν όλα και ότι ύστερα από μια ζωή γεμάτη αγαθά, πέθανε ένδοξα σε κάποια μάχη των Αθηναίων με τους γείτονές του στην Ελευσίνα, τους οποίους έτρεψε σε φυγή, και ότι οι Αθηναίοι τον έθαψαν με δημόσια δαπάνη
και του απέδωσαν μεγάλες τιμές. Ο λόγος του Σόλωνα ερέθησε τον Κρίσο, ο οποίος τον ρώτησε στη συνέχεια ποιον θεωρούσε δεύτερο, πιστεύοντας ατράδαντα ότι τουλάχιστον θα πάρει τη δεύτερη θέση. «Κλέο Βίντε και Βίτονα». «Τον Κλέοβι και τον Βίτονα», απάντησε ο Σόλων και συνέχισε, αναφέροντας πως οι δύο αυτοί νέοι από το Άργος είχαν αρκετά υλικά αγαθά, είχαν μεγάλη σωματική δύναμη, έχοντας κερδίσει βραβεία σε αγώνες. Επίσης, είχαν σεβασμό προς τη μητέρα τους και ευσέβεια προς τη θεά Ήρα, στο ιερό της οποίας, στο χώρο του Άργους, είχαν άριστο τέλος ζωής. Οι Αργοί τους κατασκεύασαν αγάλματα και τα ανέθεσαν στους Δελφούς, τιμώντας τους άνδρες που υπήρξαν, τιμώντας τους ως άνδρες που υπήρξαν άριστοι. Στη συνέχεια ο Κρίσος είπε οργισμένος: «Ξένε Αθηναίε, τόσο πια έχει απορριφθεί από σένα η δική μας ευδαιμονία ως μηδαμινή, ώστε να μην μας θεωρείς άξιους να συγκριθούμε ούτε καν με απλούς ανθρώπους». Και ο Σόλων, μεταξύ άλλων, του απάντησε: «Κρίσε, ρωτάς για τα ανθρώπινα πράγματα εμένα, που γνωρίζω καλά ότι το θείον, δηλαδή το θεϊκό στοιχείο, είναι πέρα για πέρα φθονερό και ταραχώδες. Γιατί στον μακρό χρόνο της ζωής πολλά μπορεί να δει κανείς που δεν θα τα ήθελε, πολλά και να πάθει. Στα 70 χρόνια ανεβάζω το όριο της ζωής του ανθρώπου, από τα οποία ούτε μία μέρα δεν φέρνει κάτι όμοιο με την άλλη. Επομένως, Κρίσε, ο άνθρωπος είναι έρμεο της τύχης. Εσύ, λοιπόν, έχεις πολύ πλούτο και είσαι βασιλιάς πολλών ανθρώπων. Εκείνο όμως που με ρωτάς, δεν μπορώ να σου το πω πριν μάθω ότι τελείωσες με καλό τρόπο τη ζωή σου. Πριν πεθάνει κάποιος, πρέπει να διστάζει κανείς και να μην τον αποκαλεί ακόμη ευτυχισμένο, αλλά να λέει πως του χαμογελά απλώς η τύχη. Και όποιος τύχει να έχει τα περισσότερα αγαθά και έπειτα να τελειώσει με όμορφο τρόπο τη ζωή του, αυτός, κατά τη γνώμη μου, βασιλιά, αξίζει να θεωρείται ευτυχισμένος». Στο τέλος, κεφάλαιο 33 της πραγματικά περίφημης αυτής ηροδότιας νουβέλας, ο ιστορικός αφηγείται με συντομία πως ο Σόλων καμιά χαρά δεν έδωσε στον Κρίσο και εκείνος, δηλαδή ο Κρίσος, χωρίς να τον υπολογίσει καθόλου, τον έδιωξε πεπισμένος ότι είναι τελείως αστοιχείωτος, αφού παρακινούσε να βλέπουμε το τέλος κάθε πράγματος, αφήνοντας κατά μέρος τα υπάρχοντα αγαθά. Ο διάλογος Σόλωνος και Κρίσου χαράσει με σαφήνεια την τάφρο που χωρίζει τους Έλληνες και τους Ασιάτες στην περιοχή του πνεύματος. Στην ελληνική πλευρά στείνονται οι έννοιες της τιμής, του μέτρου, της ανακύκλωσης και της σχετικότητας των ανθρωπίνων πραγμάτων, του θείου φθόνου που ταράσει την ανθρώπινη ζωή. Έτσι και η εκτίμησή της
είναι δυνατή μόνον αναδρομικά από το τέλος, από το είδος του τέλους, από τη σφραγίδα του θανάτου. Είναι αυτό το περίφημο που γνωρίζουμε όλοι, μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε. Στην ασιατική πλευρά προβάλλουν εντυπωσιακά ο υλικός πλούτος, η έπαρση της αυτάρκειας και η ανοριμότητα για εποπτεία. Στον διάλογο αυτό, ο Ηρόδοτος αντιπαραβάλλει την ελληνική αντίληψη της ευδαιμονίας, εκπροσωπούμενη από τον Σόλωνα, προς την ασιατική, εκπροσωπούμενη από τον Κρίσο, προσδιορίζοντας με παραδείγματα το περιεχόμενο της κάθε μιας και αφήνοντας τον μελετητή να συναγάγει τα συμπεράσματά του από την εξιστόρηση των συμφορών που βρήκαν τον Κρίσο στη συνέχεια. Στο όνομα του πλούτου και της εξουσίας, ο Κρίσος διεκδικεί τα πρωτεία της ευδαιμονίας, ενώ ο Σόλων αντιπαραθέτει τα παραδείγματα του τέλου του Αθηναίου και των δύο αργίων αδελφών, τα οποία αλληλοσυμπληρώνουν και προσδιορίζουν τα συστατικά της ελληνικής αντίληψης για την ευδαιμονία. Ο Σόλων επιχειρεί να θεμελιώσει την κρίση του, αφενός επικαλούμενος την αστάθεια της ευδαιμονίας και αφετέρου τους όρους που είναι αναγκαίοι για να ονομαστεί κάποιος ευτυχισμένος. Και όπως αφήνει να εννοηθεί, δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί στην περίπτωση του Λιδού μονάρχη. Η αστάθεια της ευδαιμονίας έχει ήδη εξαγγελθεί από τον Ηρόδοτο στο τέλος των προλογικών κεφαλαίων του πρώτου βιβλίου των ιστοριών του. Συγκεκριμένα, στο τέλος του πέμπτου κεφαλαίου διαβάζουμε «Την ανθρωποιήν ον επιστάμενος ευδαιμονίην ουδαμά εν το ιτό μένουσαν». Αποδίδωσαν ελληνικά, γνωρίζοντας ότι η ανθρώπινη ευτυχία δεν μένει ποτέ αμετακίνητη. Η ερμηνευτική αυτή αρχή για την αστάθεια της ανθρώπινης ευδαιμονίας και τη δράση της μοίρας επαναδιατυπώνεται σαφέστερα από τον ίδιο τον Κρίσο, ο οποίος συμβουλεύει τον Κύρο πριν από την εκστρατεία του στη χώρα των Μασαγετών και τον εκεί θάνατό του, λέγοντάς του «Εκείνο πρώτον μάθε, ως κύκλος των ανθρωποιείων πρίγματων, περιφερόμενος δε, ουκ εα εΐ τους αυτούς ευτυχαίην». Πρώτο βιβλίο, κεφάλαιο 207, παράγραφος 2. Δηλαδή, εκείνο πρώτα μάθε ότι υπάρχει ένας κύκλος των ανθρώπινων πραγμάτων, καθώς περιφέρεται δε, περιφερόμενος δε. Ο κύκλος αυτός δεν αφήνει να ευτυχούν πάντοτε οι ίδιοι. Η αντίληψη αυτή του Ηροδότου για την κυκλική πορεία της ιστορίας και της ανθρώπινης μοίρας αποτελεί μία βασική ερμηνευτική μήτρα που επιβεβαιώνεται στα μέρη και στο σύνολο του έργου. Έτσι, με αφετηρία ένα σημείο στην περιφέρεια του κύκλου ζωής προσώπων και εθνών, ο ιστορικός παρακολουθεί και περιγράφει το ανωδικό τόξο της πορείας έως το ανώτατο σημείο της ακμής, παύλα Ήβρεως, έχει υπόψη την τραγωδία, ακμής Ήβρεως,
καθώς και την ραγδαία καταστροφή, παύλα τιμωρία, που αναπόφευκτα ακολουθεί. Με τον τρόπο αυτό, καθένας από τους βασιλείς της Ανατολής διαγράφει με τα έργα του και τη μοίρα του έναν δικό του κύκλο ζωής που περιέχει αρχή, ακμή και πτώση, ενώ ταυτόχρονα η μικρότερη αυτή κύκλη των Περσών βασιλέων συναποτελούν τη μεγάλη περιφέρεια της ανωδικής και καθοδικής πορείας του περσικού έθνους, που με αφετηρία τον Κύρο προχωρεί στον Καμβύση, φθάνει στη μεγάλη ακμή με τον Δαρείο για να καταλήξει στην καταστροφή με τον Ξέρξη. Ο Ηρόδοτος, παρά την εμφανή προσπάθειά του να εξηγήσει τα δρόμενα με λογικές ή ανθρώπινες αιτίες, όπως άλλωστε απαιτεί ο Ιωνικός Ορθολογισμός, πολλές φορές επικαλείται και άλλες υπερφυσικές δυνάμεις για να εξηγήσει την τροπή ή την πορεία των ανθρωπιείων πρηγμάτων, των ανθρωπίνων υποθέσεων. Οι υπερφυσικές αυτές δυνάμεις είναι οι θεοί, οι οποίοι στο ηροδότιο έργο κάνουν την ύπαρξή τους αισθητή στον άνθρωπο, άλλοτε με χρησμούς, όνειρα, ιονούς και άλλοτε με τη δραστική παρέμβασή τους κάθε φορά που προκαλείται ο θεϊκός φθόνος από την υπέρμετρη δύναμη και ευδαιμονία του ανθρώπου ή κάθε φορά που κινδυνεύει κάποιος ευνοούμενός τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της διπλής αυτής δράσης του θείου είναι ο Κρίσος. Μετά δε σόλωνα ηχόμενον, έλαβε εκ Θεού νέμεσις μεγάλη Κρίσον, ότι ενόμισε εωιτών είναι ανθρώπων απάντων ολβιότατων. Πρώτο βιβλίο, κεφάλαιο 34, παράγραφος 1. Δηλαδή, όταν έφυγε ο Σόλων, χτύπησε άσχημα τον Κρίσο η θεϊκή οργή, λόγω του ότι πίστεψε ότι αυτός είναι ο ευτυχέστερος από όλους τους ανθρώπους. Τελικά, ο Θεός Απόλλων σώζει τον Κρίσο από την πυρά με τη θαυματουργή επέμβασή του. Η αστάθεια της ευδαιμονίας, λοιπόν, αποδίδεται στο φθονερόν και ταραχώδες θείον και στις καθημερινές μεταβολές της τύχης. Μέσα από τον διάλογο του Λιδού Μονάρχη με τον Αθηναίο Σοφό παρουσιάζεται ανάγλυφα η διαφορά του τρόπου σκέψης και της κοσμοθεωρίας Ελλήνων και Ασιατών. Παρουσιάζεται για πρώτη φορά μέσα στο ηροδότιο έργο η πνευματική διαφορά που χωρίζει την Ελλάδα και την Ασία. Διαφορά η οποία αφενός θα οδηγήσει τελικά στην στρατιωτική σύγκρουση, αφετέρου θα προδιαγράψει το αποτέλεσμά της, αφού το ελληνικό αξιακό σύστημα θα αποδειχθεί ανώτερο του ασιατικού κατά την κρίσιμη ώρα της στρατιωτικής αναμέτρησης. Τέλος, ο διάλογος του Κρίσου με τον Σόλωνα καταδεικνύει σαφέστατα πως η ελληνική αντίληψη για την ευδαιμονία δεν περιορίζεται στον πλούτο και την εξουσία, αλλά επεκτείνεται σε ένα ευρύτατο φάσμα ατομικών και κοινωνικών αξιών και επιθυμητών επιδιώξεων. Όσο περισσότερες από αυτές πραγματώσει κανείς,
τόσο ευτυχέστερος θα είναι, αρκεί να τις διατηρήσει όσο ζει και να έχει καλό τέλος. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.